σε 3 νέα νομοσχέδια σε ένα σύνολο 8 νόμων τα οποία θα επηρεαστούν από τις νέες ρυθμίσεις, εγκύπτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού των περιοικογενειακών δικαστηρίων νόμου. Αφορά τους γάμους, τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, την υιοθεσία καθώς και την κληρονομική διαδοχή. Στόχος είναι η ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Η προσπάθεια μας είναι να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα προστασίας του παιδιού, ώστε τόσο σε σχέση με την διατήρηση επικοινωνίας μαζί με τους γονείς του, όσο και στον τρόπο ρύθμισης ζητημάτων τα οποία τον αφορούν προσωπικά, να μπορεί να εκφράζει ενώπιον του δικαστηρίου τη δική του άποψη, η οποία θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το ίδιο το δικαστήριο. Παράλληλα, θα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους λόγους διαζυγίου, ενώ εισάγεται και το συνενετικό διαζύγιο ως λόγος ακύρωσης ενός γάμου. Όταν λέμε για συνενετικό διαζύγιο, θα μπορούν τα δύο, οι πρώην σύζυγοι ή οι ενδιαστάσεις σύζυγοι καλύτερα, να μπορούν να υποβάλουν στο δικαστήριο συνενετική αίτηση για διαζύγιο και η οποία σύμφωνη γνώμη τους να αποφασίσουν να διαλύσουν το γάμο τους θα αποτελεί λόγο ισχυρού κλονισμού του γάμου. Τα νομοσχέδια αναμένεται ότι θα προωθηθούν στη νομική υπηρεσία για σκοπούς νομοτεχνικού ελέγχου. Στη βάση των τροποποιήσεων θα δίδεται και η δυνατότητα στους δικαστές να διορίζουν αυτεπάγγελτα παιδοψυχολόγο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.